Περνάμε στο επόμενο ζευγάρι. Το επόμενο ζευγάρι μας κάθε εβδομάδα παίρνει όλο και υψηλότερη βαθμολογία. Στο προηγούμενο live η υψηλή βαθμολογία του συγκίνησε. Στόχο για απόψε έχουν το δεκάρι. Είναι η Έρικα Πραζεράκου και ο καβαλιέρος της, Θοδωρής Παναδάκος. Το προηγούμενο live η Έρικα και ο Θοδωρής ενθουσίασαν για άλλη μια φορά τους κριτές που τους χάρισαν υψηλή βαθμολογία. Με το που τελειώσαμε τη χορογραφία, ο Θοδωρής ήταν τόσο ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, είχε τόσο χαρά μέσα του που πήγε τόσο καλά, που έκλαιγε σαν μικρό παιδί μετά. Και με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό. Συγχύνει. Καρδουλάκι μου καλό. Αυτή την εβδομάδα προπονούνται για το δεκάρι. Το rock and roll ταιριάζει απόλυτα στην Έρικα, γιατί είναι τόσο τρελός χορός, όσο και η Έρικα. Μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή τη χορογραφία το ότι έχει κομμάτια το στοιχείο μου. Έχουμε πάρα πολλά άλμα. Άλμα και χωρίς κοντάρι. Αυτή τη εβδομάδα έμαθα καινούργιες φιγούρες από τσάνικο. Ραμπαμπαμ, ραμπαμπαμ. Κάτω ρε φίλε το μαντήλι. Και να κάτσω στο σβέρκο του Θοδωρή. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι ο Βοκάς ο Βαγγελινός έχει τοποθετήσει αρκετά ψηλά τον πύχη για εμάς. Έρχομαι, κράτα αρχή, κράτα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι βάζει και βαθμολογία 8 και όχι 9, παρότι σχολιάζει πάρα πολύ θετικά κάθε φορά. Και μας βάζει σε μια διαδικασία να γίνουμε όλο και καλύτεροι. Αλλά μην το συνεχίσετε, φτάνει. Όπως πολύ σωστά λέει και ο εκφωνητής του συγκεκριμένου σοου, θα πρότεινα στον κύριο Λάτσιο να κάνει ασκήσεις σταθερά με το 10, προκειμένου να βγει σταθερά μπροστά μας. Το ίδιο θα έλεγα και στους άλλους κριτές. Το επόμενο ζευγάρι είναι η Έρικα Πρεζεράκου και ο Θοδωρής Παναδάκος και χορεύουμε rock and roll. Πολύ ωραία. Θοδωρή μου, σε είδα στο προηγούμενο live ότι συγκινήθηκες. Μα είναι τόσο γλυκό παιδί ο Θοδωρής. Τόσο γλυκό παιδί, πραγματικά. Και πολύ καλός χορογράφος. Εσύ. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι το διασκεδάζετε μια χαρά στην πρόβα. Και μάθες και τσάμικο.
Είδες έχω μάθει πολλούς χορούς. Όχι και δημοτικούς. Και ο Φωκάς από ό,τι είπες σας κάνει να θέλετε να γίνεστε όλο και καλύτεροι. Ναι, θεωρώ ότι όταν βλέπεις τόσο θετικά σχόλια αλλά μια βαθμολογία που είναι έτσι προσεγμένη στο πώς έχει δοθεί. Ναι. Σίγουρα... Μην ανησυχείς, θα πω εγώ μπροστά. Φωκά, να σε ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο ενώ μιλάς σαν να θέλεις να βάλεις 9, βάζεις 8. Γιατί είναι ένα ζευγάρι που το πιστεύω πάρα πολύ και κάθε φορά μας αποδεικνύει ότι μπορεί και καλύτερα. Φοβάμαι μερικές φορές να βάλω μεγάλο βαθμό, γιατί καμιά φορά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη φράση παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, γιατί πήραμε... Μπορεί να ταξίζουν τα παιδιά, μπορεί να βάλω άνετα ένα 10, αλλά έχει σημασία και το 8-10 είναι. Με τέτοιες προσπάθειες... Με τέτοιες προσπάθειες... Και θέλω να πω ότι προσέχουν τόσο πολύ για να... Αποδείξω και όλα αυτά που λέω, το ότι καθίσανε και κάνανε αυτή τη δουλειά, δεν ξέρω πρέπει να το δείξω. Αυτός είναι ο Θοδωρής, ας πούμε. Αχ, είναι ο Θοδωρής, είναι μια... είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Το μόνο που θέλω να προσέξω είναι γιατί και η δυναμική είναι και οι δύο και δυνατή πολύ και στα βήματα και στα ακροβατικά τους, είναι το θεατρικό μερικές φορές να είναι σε μια ισορροπία με το χορό πάντα. Κάνουν πάντα εντυπωσιακά πράγματα. Ξεφεύγει το θεατρικό κάποιες φορές. Αυτή τη φορά λίγο παραπάνω. Είμαι φαν, δηλαδή. Το λέω. Εντάξει, ναι. Μ' αρέσει όλο αυτό που συμβαίνει. Κάποιες φορές να μην ξεφύγουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Μάλιστα. Γκαλένα μου. Όντως μια πάρα πολύ ωραία χορογραφία. Στην αρχή δεν βγήκε το σακάκι. Χάσατε λίγο... Λίγο το βλέπω από πίσω αυτό. Ναι. Δεν το είδαμε, ότι δεν βγήκε το σακάκι. Μόνο εσύ το είδες. Εντάξει, ωραία, το παραβλέπουμε αυτό. Ωραία, αλλά χάσαμε λίγο χρόνο στην αρχή. Βλέπαμε μόνο το Θοδωρή να χορεύει. Χάσαμε λίγο το συγχρονισμό μας αργότερα. Προσαρμόστηκε πολύ ωραία όμως το Jerry Lee Lewis στο ρόλο. Και εσύ τι ήσουν, 15χρονη που φέρνει ταραγή στην καρδιά του. Τα κατάφερες. Ήσασταν πολύ καλή. Αλλά θα συμφωνήσουμε το Φωκά. Δουλέψτε τη τεχνική σας και το χορό σας. Και θα το πάρετε το δεκάρι σίγουρα από όλους μας. Κύριε Κοστάλα. Εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά είναι ένα ζευγάρι το οποίο κάθε φορά μας εκπλήσει θετικά. Και λίγο φοβάται κανείς να βάλει πολύ ψηλή βαθμολογία, γιατί την επόμενη φορά τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε πάλι ψηλή βαθμολογία. Σήμερα ο χορός, το θεατρικό ήταν λίγο σε βάρος του χορού. Ήταν λίγο πιο πολύ από ό,τι έπρεπε κατά τη γνώμη μου. Αλλά πάντως το ζουν, το χαίρονται, βγαίνει τέτοια χαρά της ζωής και ενέργεια. Κύριε Λάτσι, τρέμω. Να σας δώσω το λόγο, να μην σας το δώσω, δεν έχω αποφασίσει. Η ενέργεια ξεχύριζε το χώρο. Η όποια μου βαθμολογία έχει να κάνει με αυτό. Η όποια βαθμολογία θα δείτε μετά έχει να κάνει μόνο με αυτό. Καταπληκτική ενέργεια, ζωντάνια, χαρά. Ωραία δηλαδή έχουμε, να πούμε καλά πράγματα. Θα το πάρω το μεταφραστή, δεν είναι μεγάλο έξοδο. Μα δεν σας φάνηκε εσάς ενηγματικό αυτό που είπε, καταλάβατε τι θα σας βάλει. Μας έχει συνηθίσει σε ενηγματικές. Έχετε καταλάβει τι μπορεί να σας βάλει. 10, 11, 12. 10 είσαι πολύ μικρή ακόμα, 15 χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Για σήμερα. Υπομονή. Για ένα επόμενο δεν ξέρεις τι μπορείς να πεις. Άρα το 10 δεν θα το πάρουμε, ναι. Η απάντηση είναι ότι η Έρικα και μπράβο τους μπαίνει κάθε φορά σε ένα διαφορετικό ρόλο. Πραγματικά. Δεν είναι τα βήματα ή ο χορός. Δουλεύει και το ρόλο της, πώς πρέπει να είναι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, μπορείτε να περάσετε στο green room. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν καταπληκτικοί. Ελένη μου, έρχεται και η Έρικα και ο Θοδωρής και εδώ οι τριτές. Ναι, μέχρι να έρθει όμως, Ζέτα. Εμένα μου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ο κ. Γκαρδέλης. Να βάλουμε πάλι με τα χέρια που πηγαίνουν πίσω. Και κάτω το. Λοιπόν, πάμε το πρώτο. Το δεύτερο γρήγορα. Σας τίμησα, κύριε Γκαρδέλη μου. Συγγνώμη. Έρικα, Θοδωρή. Ακόμα χορεύετε. Ακόμα χορεύετε. Είναι στο χαρακτήρα μας. Το βλέπω. Τρελοκοτσιδού εσύ. Ναι, εγώ. Να σας πω κάτι. Με μπέρδεψαν λίγο οι κριτές μας. Μην νιώθετε μοναξιά. Ορίστε. Μην νιώθετε μοναξιά, λέω. Α, ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά εκεί που λέγανε καλά σχόλια, ξαφνικά πετάγανε και κάτι που ήταν λίγο αρνητικό.
Όλα το καλό είναι μέσα στο κακό και το κακό είναι μέσα στο καλό. Τι περιμένετε από όλη αυτή την κριτική? Περιμένουμε μαγικές στιγμές. Μαγικές. Για να δούμε τι μαγικά θα δούμε από την κριτική μας επιτροπή. Η βαθμολογία των κριτών είναι Αλέξης Κοστάλας 9, Γαλένα Βενίκολα, Γιάννης Λάτσιος 9, Φωκάς Ευαγγελινός 8. Μπορώ να πω ότι είναι υψηλότερη βαθμολογία για απόψε. Αλήθεια? Δεν το βλέπεις? Είχες μοιάρια. Είχατε μάλλον, συγγνώμη. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νιώθουμε ήδη έτσι πολύ ωραία. Νιώθετε ωραία, αλλά το ξέρεις ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Τι θέλουμε, κοντήρουμε. Θέλετε και τον κόσμο, γιατί δεν καλεί την ασφαλής. Έτσι, για κάνει τη δουλειά σου. 3 Και στην Κύπρο, άντε κόρη, πέρασε μήνυμα. Χ3. 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 Χ3.